πρέπος εδογματίσας την φύση των όντων ετράνωσας τα των ανθρώπων ρήθη κατεκοσμήσας βασίλεια ιερατεύμα πατέρος ιε Χριστό Προχείτε τη σωρότερη με σευχιάζω. Ο χρόνος να είναι ευλογημένος. Να έχετε την υγεία σας, που είναι αγαθό πολύτιμο. Η σωματική. Να έχετε την υγεία την ψυχική, που είναι αγαθό πολύτιμότερο. Να προοδεύσετε στα γράμματά σας. Να εξασφαλίσετε ήθος, διότι το ξανατονίζω, σε εσάς επενδύομαι ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον. Εύχομαι να έχετε και τους γονείς σας και να είναι και εκείνοι υγιείς. Και οι καθηγητές σας, σαν πνευματικοί πατέρες και μητέρες και αυτοί, να σταθούν κοντά σας και να σας βοηθήσουν σε ό,τι εσείς ζητάτε και για όσα εσείς είστε δεκτικοί. Εύχομαι το καινούργιο χρόνο να έχετε πάνω απ' όλα υγεία και όπως είπε ο Σαρδημιότατος, πάρα πολύ σοφά, να προοδεύσετε κυρίως πνευματικά και ηθικά. Εύχομαι το καλύτερο για σας και όλους σας. Το καλύτερο φλουρί και το τυχερό το μοιραστήκαμε πριν από λίγο όλοι μας, αυτό δεν φαίνεται, είναι το φλουρί στη τιμή που μας έκανε ο Σεβασμιότατος και ήρθε σήμερα στην εκδήλωσή μας και να τον ευχαριστήσουμε για τα καλά λόγια. Αυτό είναι το φλουρί και πρέπει όλοι μας να κρατήσουμε ώστε να μας δίνει δύναμη στην νέα χρονιά που έχει ξεκινήσει και το καθένα παιδί, ο κάθε γονιός να εκπληρώσει τα όνειρά του, γιατί κακά τα ψέματα ζούμε εντός παρενθέσεως δύσκολες εποχές, αλλά με την δύναμη του Θεού και της Εκκλησίας και την αγάπη του Σεβασμιότατου, αν καθαρίσει το μυαλό, όλα τα προβλήματα λύνονται. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε και σας ευχόμαστε να είστε πάντα υγιείς και να μας δίνετε πάντα τις δυνατές, γιατί τις χρειαζόμαστε, δυνατές και σοφές συμβολές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σεβασμιότατε, κύριε Διευθυντά Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρία εκπρόσωπη του Δήμου, κύριοι μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κυδεμόνο, σας ευχαριστούμε θερμά όλους σας που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Η παρουσία σας αποδεικνύει την αγάπη σας για την παιδεία. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά και καλά. Γεμάτα υγεία και πρόοδο.